ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό, να μην είναι μακιγιάζ, μιας και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί παρέλαβα το δεμαρτάκι μου από τα Τζάμπο και θα χαρώ πολύ να σας δείξω τι ψώνισα για το σπίτι μου και να δείτε πώς θα το διακοσμήσω. Αργότερα, τώρα θα σας τα δείξω βασικά μόνο τα προϊόντα και σε ένα επόμενο βίντεο θα κάνω ένα house tour για να δείτε και πού ακριβώς έχω βάλει τα πραγματάκια μου, να δείτε και το χώρο μου και να δείτε πώς τον έχω διακοσμήσει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό το κουτί είναι λίγο τεράστιο, δεν φαίνεται ολόκληρο κιόλας στη κάμερα. Να σας πω ότι έχω ανοίξει γιατί ήμουν ανυπόμονη και πάντα όταν έρχεται κάποιο δέμο μου δεν μπορώ να περιμένω, τα ανοίγω, τα βγάζω από τις συσκευασίες, τα ελέγχω κτλ. Εσείς δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεστε όταν έχετε κάποιο δέμα που έχετε παραγγείλει. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι κάνετε, αν τα ανοίγετε κατευθείαν χαρούμενοι. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα τα μικρά, τα τζίγκυρι μίγκυρι που τα λέω εγώ. Και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ, το αλογάκι, σε διπλό. Είναι από τα χριστουγεννιάτικα, για να πω την αλήθεια, αλλά εγώ τα θέλω για καθημερινά. Ναι. Μ' αρέσουν πολύ οι μονόκεροι και θα το διακοσμήσω το σύνθετό μου με αυτά εδώ τα δύο. Λοιπόν, ας πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ το στυλό. Φλαμίγκο. Όσοι με ξέρουν, επίσης αγαπώ πάρα πολύ τα φλαμίγκο. Μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν και στα σχόλια αυτό. Έχω τρέλα, γενικά παντού υπάρχει φλαμίγκο. Το μπάνιο μου δεν θα το συζητήσω. Θα το δείτε στο βιντεάκι. Λοιπόν, αυτό εδώ, το μικρό κεράκι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά το σπίτι μου είναι λίγο κουκλόσπιτο, το σπίτι της Μπάρμπι θα το έλεγα. Είναι όλο στα ροζ. Και νομίζω ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ. Θα το βολέψω και αυτό κάπου στο σύνθετό μου. Έτσι σκέφτομαι, θα δούμε κιόλας. Πάει και αυτό. Λοιπόν, μετά πήρα αυτόν εδώ, τον γλυκούλικο κουμπαρά, για να μαζεύω κάποια χρήματα, ούτως ώστε να μπορώ να ψωνίζω και άλλα τέτοια. Επόμενο πραγματάκι είναι αυτό εδώ, το τέλειο φωτάκι. Είναι φωτάκι νυχτός και είναι από τα βρεφικά, αλλά εγώ το λάτρεψα, δεν γινόταν να μην δεν το πάρω και θα το βάλω στο δωμάτιό μου, πάνω στο κομωδίνο μου. Δεν ξέρω αν ψωνίζετε κι εσείς τέτοια πραγματάκια, αλλά εγώ τρελαίνομαι. Το επόμενο είναι αυτά τα δύο γλυκούτσικα ερωτευμένα φλαμίγκο. Γιατί όπως σας είπα, αγαπώ τα φλαμίγκο και θα δείτε και επόμενα προϊόντα μέσα με φλαμίγκο. Το επόμενο είναι για την κουζίνα μου και είναι αυτό το υπέροχο δοχείο αποθήκευσης, να το πω, που είναι μακαρούν και μπορώ να βάλω μέσα πράγματα, δεν ξέρω τι πράγματα, θα δω, ή κάποιο τρόφιμο και νομίζω ότι θα διακοσμεί και πολύ ωραία την κουζίνα μου. Το επόμενο είναι αυτό το αγαπημένο μου τασάκι. Ναι, γιατί είμαι και καπνίστρια, δυστυχώς, αλλά εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω σαν τασάκι, να πω την αλήθεια, θα το βάλω σαν βιμπελό κάπου, γιατί μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, το αγάπησα με το που το είδα, είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να μου γλιτώσεις. Επόμενο. Άλλο ένα φλαμίγκο. Αυτό το φλαμίγκο είναι για ρεσό και έχω σκεφτεί να το βάλω σε ένα παλιό έπιπλο που έχω μεταποιήσει, το έχω βάψει, μέσα στο μπάνιο μου.
Θα πει τώρα φλαμίγκο στο μπάνιο. Δεν το έχετε δει ακόμα, γι' αυτό στο house tour που θα κάνω στο επόμενο βιντεάκι θα τα δείτε όλα. Κι άλλο φλαμίγκο. Σφουγγάρι μπάνιου. Νομίζω πως έχω τελειώσει με τα φλαμίγκο. Λοιπόν, πήρα και αυτό εδώ, το τέλειο παγωτάκι που είναι ανοιχτήρι για μπουκάλια. Με το που είδα, το είδα, το ερωτεύτηκα. Βέβαια μου σε δίλημα να πάρω αυτό ή έναν ανανά, αλλά τελικά κατέληξα σε αυτό. Επόμενο είναι αυτές εδώ οι τέλειες πουφκίτσες. Πομπομ, πείτε τα όπως θέλετε εσείς. Γυρλάντες που έχω σκεφτεί να τα βάλω, φέγγουν κιόλας. Έχω βάλει και τις μπαταριούλες. Να σας δείξω. Είναι έτσι. Και σκέφτομαι να τα βάλω ή μπροστά στη τηλεόραση ή μέσα σε κάποιο βάζο, ώστε να φωτίζονται και να κάνουν έτσι λίγο πιο ρομαντικό ντεκόρ. Επόμενο είναι αυτό εδώ το βαζάκι που το πήρα πάλι σε διπλό και θα βάλω μέσα, δεν ξέρω τι ακριβώς, και θα διακοσμήσω την κουζίνα μου, ίσως να βάλω κάποιο μπαχαρικό, καφέ, όχι, έχω για το καφέ ήδη και για τη ζάχαρη, κάπου θα φανούν χρήσιμα και αυτά, ας τα αφήσω εδώ. Επίσης πήρα αυτό το πολύ γλυκούτσικο πουλάκι, ξύλινο, ίσως να είναι ψυχανινό, δεν ξέρω, αλλά μου άρεσε και θα το βάλω στο τραπεζάκι μου, γιατί μπορώ. Επίσης πήρα αυτές τις δύο πολύ μικρές κορνιζούλες που μου άρεσαν πάρα πολύ, δεν θα βγάλω από μέσα την εικόνα. Γι' αυτό το λόγο τις πήρα, θα τις κρεμάσω στο τοίχο ή θα τις βάλω κανονικά όπως μπαίνουν κάποιες κορνίδες. Θα το σκεφτώ, αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ και τις πήρα. Μετά πήρα αυτή την τέλεια φοντανιέρα που θα βάζω μέσα τα σοκολατάκια μου να κερνάω τους φίλους μου. Εντάξει, έπαθε πλάκα όταν την είδα, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το καπάκι είναι γυάλινο και όλο το άλλο είναι σύρμα, δεν ξέρω, μεταλλικό, τέλος πάντων. Πολύ μου άρεσε. Να σας πω ότι όλα είναι πάρα πολύ οικονομικά. Εντάξει, λοιπόν, πήρα και αυτό εδώ το μαξιλαράκι. Νομίζω πήρα 3 ή 4, τα υπόλοιπα τα έχω βάλει στο δωμάτιο. Νομίζω 3 έχω πάρει, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ κλικούλικο, ζεστούλικο, χουλιάρικο. Πήρα και αυτό εδώ, το πατάκι πόρτας. Μου άρεσε πάρα πολύ με αυτά τα κακτάκια, είναι πολύ κλικούλι. Μετά πήρα άλλο ένα κουκουλιάρικο πατάκι, το οποίο εγώ θα το βάλω στο μπράτσο του καναπέ μου, να πω την αλήθεια. Ναι, ή μπορεί και να το βάλω μπροστά από το καθρέφτη των ολόσωμό μου κάτω στο πάτωμα, αλλά νομίζω θα κερδίσει πάνω στο καναπέ. Είναι αυτή εδώ η γλυκούτσικη κουβερτούλα που έχει και φουντάκια, την οποία θα τη χρησιμοποιήσω σαν ριχτάρι διακοσμητικό πάνω στο καναπέ μου και θα σας δείξω στο βίντεο όπως σας υποσχέθηκα ότι θα κάνω. Και τέλος πήρα αυτό εδώ το πατάκι, πήρα 3 τέτοια
και είναι για το δωμάτιό μου. Να πω ότι τα άλλα δύο τα έχω βάλει. Δεν είναι πολύ χοντρά, είναι πάρα πολύ λεπτά. Πλένονται επίσης και στο πλυντήριο μέσα, στεγνώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Απλά το κακό είναι ότι εμένα προσωπικά, επειδή έχω κάτω τα laminate, μου γλιστράνε. Τώρα, δεν ξέρω, προφανώς θα κάνουν το ίδιο και σε πλακάκι. Σκέφτηκα να τα κολλήσω με ταινία διπλής όψεως, αλλά απ' την άλλη φοβάμαι μήπως μετά δεν μπορώ να τα πλένω, να τα βγάζω εύκολα κτλ. Κτλ. Θα δω τι θα κάνω, κάπως θα τα βολέψω. Αλλά είναι πολύ γλυκούλικα και για τα λεφτά τους είναι πάρα πολύ καλά. Δεν θυμάμαι πόσο τα πήρα, δεν έχω και την απόδειξη να πω την αλήθεια, γιατί το δέμα ήταν τεράστιο, δεν ήταν μόνο δικά μου προϊόντα, έχω παραγγείλει και για κάποιον άλλον. Οπότε αυτά είναι, αυτές είναι οι αγορές μου από τα Jumbo. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Γράψτε μου κάτι στα σχόλια αν θέλετε να μου πείτε τη γνώμη σας, αν σας άρεσαν. Και θα δείτε πώς έχω τοποθετήσει το κάθε τι σε ένα επόμενο μου βίντεο. Φιλάκια πολλά μέχρι τότε. Και να είστε όλοι καλά.